Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα προϊόν της Xiaomi που έχω στα χέρια μου, το οποίο είναι γεγονός ότι έπρεπε να έχει έρθει αρκετά νωρίτερα το βίντεο. Παρόλα αυτά, Mi Smart Band 6 το έχω πλέον διαθέσιμο για να το δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά. Προφανώς το συγκεκριμένο βίντεο θα το ανοίξω και θα το βγάλω από την σφραγισμένη συσκευασία του. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον Smart Band από τη Xiaomi, όπως είναι άλλωστε όλα τα αντίστοιχα Smart Band της εταιρείας για την εποχή τους. Εδώ οι αλλαγές είναι αρκετές και αρκετά ενδιαφέρουσες. Αρχικά έχει μια εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη, το Band 6, με διαγώνιο 1,56 ίντσες σύμφωνα με την εταιρεία. Βέβαια είναι μακρόστενη, είναι πιο στενή και αρκετά ψηλή σε ύψος. Είναι αδιάβροχος έως και 50 μέτρα βάθος, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για κολύμπη. Παρακολουθεί φυσικά τους καρδιακούς παλμούς μας, πλέον όμως μπορεί να καταγράψει και την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο. Πάμε λοιπόν να το βγάλω από τη συσκευασία του και να το δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά. Το συνηθισμένο μας μαχαίρι. Τώρα η συσκευασία του Band 6 έχει δύο ταινίες ασφαλείας, μία στο πάνω και μία στο κάτω μέρος. Λογικά η μία φτάνει για να το ανοίξουμε. Θα διαλέξω αυτή στο πάνω μέρος της συσκευασίας. Θα παίξω με την τύχη μου για μία ακόμα φορά, χωρίς να κοπώ με το μαχαίρι, και να δοκιμάσουμε να την ανοίξουμε τη συσκευασία. Λοιπόν, ωραία, καλά πάμε. Την αφήνουμε στην άκρη. Το ίδιο το Band 6 προφανώς ξεχωρίζει. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συγκεκριμένη συσκευασία. Λοιπόν, έχουμε προφανώς αρκετή χαρτούρα. Όχι, ένα πολύ παχύ οδηγό. Οδηγό χρήσης σε εντυπωσιακά πολλές γλώσσες ταυτόχρονα στην άκρη, και τη βάση φόρτισης, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία εφαρμόζει μαγνητικά στο Band 6. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Μαζεύω όλα αυτά τα περιεχόμενα της συσκευασίας και πάμε να δούμε το ίδιο το Band. Να ανοίξουμε τώρα και το σακουλάκι, να βγάλουμε το Band 6, το σφραγισμένο σακουλάκι, το οποίο πιθανότατα θα καταστραφεί, αλλά okay, δεν θα μας λείψει κιόλας. Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο το Band 6. Παραδοσιακά η εταιρεία φροντίζει να είναι εκτός των άλλων και αρκετά ευχάριστα σε εμφάνιση, και προφανώς είναι αρκετά μεγαλύτερη η οθόνη του. Πριν το ανάψουμε για πρώτη φορά για να δούμε και τι ακριβώς προσφέρει, και χωρίς να το κοπανάω στο γραφείο, πάμε να δούμε την κατασκευή του. Ένα λουράκι από σιλικόνη προφανώς, και δεν θα ήταν λογικό να είναι από κάποιο άλλο υλικό κατασκευασμένο, και πιθανότατα όπως και σε όλα σχεδόν τα μπάντ της εταιρείας μπορεί να αφαιρεθεί από το ίδιο, προφανώς και για να το αλλάξουμε σε περίπτωση που φθαρεί με τη χρήση, αλλά πιθανότατα και για να μπορούμε να διαλέξουμε ένα άλλο χρώμα που προτιμάμε. Ενώ πάντα πολύ χρήσιμο είναι ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και ανάποδα σε περίπτωση που θέλουμε να το φορέσουμε στο δεξί ή το αριστερό χέρι αντίστοιχα, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Μπαίνει και βγαίνει και αρκετά εύκολα από ό,τι φαίνεται στο Band 6 το συγκεκριμένο λουράκι. Να δούμε τώρα, στο πίσω μέρος έχουμε προφανώς τους αισθητήρες για τους καρδιακούς παλμούς, για να καταλαβαίνει πότε το έχουμε στο χέρι μας, αλλά και για να μετράει, όπως είπαμε, την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, και τις δύο επαφές για τη φόρτιση. Μια πολύ καλή ευκαιρία να το αφήσω για λίγο κάτω, να πάρω το δεύτερο σακουλάκι, το οποίο καταστράφηκε προφανώς και αυτό, να το αφήσουμε στην άκρη. Αυτή είναι η βάση φόρτισης του Band 6, η οποία είναι διαφορετική από το συνηθισμένο. Μάλιστα. Okay. Για να δούμε, εφαρμόζει μαγνητικά στο ίδιο το Band σύμφωνα με την εταιρεία, και ναι, μάλιστα και με αρκετή δύναμη, περισσότερη από το συνηθισμένο είναι γεγονός. Δεν είναι πιθανό, μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα εφαρμόσει σωστά για να ξεκινήσει η φόρτιση. Δεν περιστρέφεται εύκολα για να μην κάνουν επαφή οι επαφές με το ίδιο το Band και το καλώδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχω ξετυλίξει. Αυτή είναι μια γενική εμφάνιση, δεν έχει πλήκτρα στο πλαϊνό του μέρος, όπως δεν έχουν συνήθως τα Band της εταιρείας. Να το ανάψω και επιστρέφω αμέσως μετά. Η μπαταρία του Band 6 είναι άδεια, οπότε για ένα κομμάτι τουλάχιστον του βίντεο θα φαίνεται και το power bank στο πλάνο. Ένα ακόμα προϊόν της Xiaomi που έχω, γιατί και το power bank είναι της εταιρείας. Λοιπόν, όσο φορτίζει και αφού έχει ήδη ανάψει, πάμε να δούμε στο Poco F3 πώς ακριβώς θα το χρησιμοποιήσουμε για να το συνδέσουμε αρχικά με το τηλέφωνο μας. Προφανώς η εφαρμογή Mi Fit της ίδιας της Xiaomi είναι αυτή που χρησιμοποιούμε για όλα τα wearable προϊόντα της εταιρείας. Επιλέγουμε να προσθέσουμε ένα νέο από αυτά, διαλέγουμε Band προφανώς. Συμφωνώ ότι θα συλλέγει κάποια στοιχεία, αυτό είναι άλλωστε ο σκοπός, και περιμένουμε να βρει το τηλέφωνό μας το Band 6, μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σχετικά σύντομα. Επιβεβαιώνουμε απλά το pairing, τη διαδικασία,
και περιμένουμε να δούμε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε. Επαναφέρει ρυθμίσεις από προηγούμενο band της εταιρείας που έχουμε χρησιμοποιήσει, κάτι το οποίο ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η διαδικασία αυτή δεν διαρκεί ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα και απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Και αφού ολοκληρώθηκε, μας κάνει και μία παρουσίαση του Band 6, η ίδια η εφαρμογή, ότι έχει μικρό μέγεθος, μεγάλη οθόνη, μπορεί να μετρήσει την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, το ξέρουμε, 30 διαφορετικά είδη άθλησης, αυτό ξέχασα να το αναφέρω, πάλι καλά, και μπορούμε να καταγράφουμε και τον ύπνο μας και τι άλλο. Και πώς αναπνέουμε την ώρα του ύπνου, να το δοκιμάσω τώρα, δεν θέλω ιδιαίτερα, Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το band κάτω να δούμε όλες τις επιλογές που προσφέρει η εφαρμογή. Μας ενημερώνει αρχικά ότι φορτίζει αυτή τη στιγμή το band 6. Στο κατάστημα της εταιρείας μπορούμε να βρούμε πολλά διαφορετικά watch faces, εντυπωσιακά πολλά, σε κατηγορίες μάλιστα χωρισμένα και κάποια από αυτά είναι και ιδιαίτερα όμορφα. Λοιπόν, αν διαλέξουμε αυτό που θέλουμε και αφού αλλάξουμε και το χρώμα για τη γραμματοσειρά, επίσης πολύ χρήσιμο και ασυνήθιστο, μπορούμε φαντάζομαι πολύ εύκολα να το συγχρονίσουμε με το ρολόι μας. Περιμένουμε να το δούμε αυτό στην πράξη ότι άλλαξε, αν και συνεχίζει να φορτίζει προς το παρόν. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες επιλογές που έχει η εφαρμογή. Μπορούμε να ορίσουμε προφανώς από τι είδους ειδοποιήσεις θα δεχόμαστε. Την πρώτη φορά και εδώ πρέπει να δώσουμε την άδεια στην εφαρμογή για να έχει πρόσβαση στις ειδοποιήσεις μας. Και αφού δώσουμε όλες τις απαραίτητες άδειες στην εφαρμογή για να έχει πρόσβαση στις ειδοποιήσεις, στη λίστα με τις κλήσεις και μερικές ακόμα που χρειάζεται, η εφαρμογή έχει πλέον τη δυνατότητα, μάλλον το Mi Band 6 έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις. Πάμε πίσω να δούμε και από τις εφαρμογές και πάλι εδώ θέλει ξεχωριστά να βρούμε το Mi Fit και να επιτρέψουμε την πρόσβαση στις ειδοποιήσεις για εφαρμογές. Περιμένουμε για να επιβεβαιώσει η εφαρμογή ότι είμαστε σίγουροι για την άδεια που θέλουμε να δώσουμε και επιστρέφοντας μπορούμε να διαλέξουμε τις εφαρμογές από τις οποίες θα δεχόμαστε ειδοποιήσεις και φυσικά να επιλέξουμε να το κάνει αυτό μόνο όταν είναι η οθόνη του τηλεφώνου κλειστή ή αν θέλουμε ειδοποιήσεις να έρχονται στο ρολόι μας ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο, δεν υπάρχει λόγος για αυτό, και να διαλέξουμε από ποιες εφαρμογές από αυτές που έχουμε εγκατεστημένες θέλουμε να δεχόμαστε ειδοποιήσεις. Θα βάλω το Messenger, το Facebook, αυτά απλά για να δούμε ότι μπορεί να γίνει κανονικά. Πάμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες επιλογές. Να μας ενημερώνει αν καθόμαστε πολλή ώρα κίνητοι για να κουνηθούμε, μόνιμο ενοχλητικό φαινόμενο σε smartwatch και smartband αυτό, και για μηνύματα να του δώσουμε πρόσβαση τώρα, γιατί τα μηνύματα είναι ξεχωριστά από τις υπόλοιπες ειδοποιήσεις, αυτό το ξέρει Xiaomi, και να μας ενημερώνει όταν πετύχουμε το στόχο μας για την άσκηση είναι αυτό, σε βήματα και όχι μόνο. Πίσω λοιπόν και πάλι να διαλέξουμε τη δόνηση, την ένταση που θα έχει η δόνηση για όλες, μάλιστα ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, πολύ χρήσιμο αυτό και ασυνήθιστο μάλιστα, και το monitor για την υγεία μας, να δούμε κάθε πότε θέλουμε να μετράει τους καρδιακούς παλμούς μας, κάθε 1, 5, 10, 30 λεπτά ή χειροκίνητα όταν θέλουμε εμείς, να μας ενημερώσει αν ξεπεράσει κάποιους συγκεκριμένους παλμούς η καρδιά μας, και τι άλλο, τον ύπνο, να παρακολουθεί την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου μας και πώς αναπνέουμε στον ύπνο, το οποίο είναι σε beta μορφή, μας ενημερώνει η εφαρμογή γι' αυτό, αλλά καλό, θα το ενεργοποιήσω γιατί όχι, τις ρυθμίσεις, τη γλώσσα, μάλιστα αυτές είναι διαθέσιμες γλώσσες για το band, για την οθόνη, τις εφαρμογές που θέλουμε να είναι προσβάσιμες, θα τις δούμε στο ρολόι στη συνέχεια, ρυθμίσεις για την άθληση, με ποια σειρά θα τα βλέπουμε και αυτά, night mode, δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, σε ποιο χέρι θα έχουμε τοποθετημένο το band 6, επίσης είδαμε και πριν για να μπορούμε να αλλάξουμε και το λουράκι αντίστοιχα, ρυθμίσεις για την ίδια την εφαρμογή, τι ρυθμίσεις έχει, δεν μας αφήνει. Λοιπόν, να βρούμε το band σε περίπτωση που δεν το έχουμε στο χέρι μας και να, αυτό είναι χρήσιμο, να επιτρέψουμε στην εφαρμογή να τρέχει στο background, να μην απενεργοποιείται αυτόματα από το τηλέφωνό μας, ώστε να έρχονται κανονικά οι ειδοποιήσεις,
Και έχουμε και ενημέρωση λογισμικού. Ναι, έχουμε μια ενημέρωση την οποία θα κάνω και συνεχίζουμε το βίντεο αμέσως μετά. Και αφού έχει φορτίσει αρκετά τουλάχιστον για να συνεχίσω το βίντεο, άφησα στην άκρη το φορτιστή και το power bank. Άφησα επίσης το watch face με το οποίο έρχεται προεγκατεστημένο το band 6 και αυτό για να δούμε ότι προβάλλει όλα όσα χρειαζόμαστε, τους καρδιακούς παλμούς, τη θερμοκρασία στην περιοχή που βρισκόμαστε, τις θερμίδες που έχουμε κάψει, τα βήματα που έχουμε κάνει και την ποιότητα του ύπνου μας. Λοιπόν, τώρα για να πλοηγηθούμε στις υπόλοιπες επιλογές του, αριστερά και δεξιά οι επιλογές είναι μάλλον περιορισμένες. Βλέπουμε τον καιρό με λεπτομέρειες για υγρασία, για τον άνεμο και για την ηλιακή, για την περιοδευτού ή περιόδια ακτινοβολία. Τη μουσική σε περίπτωση που έχουμε εγκατεστημένη, μάλλον σε περίπτωση που παίζει μουσική το τηλέφωνό μας, να μπορούμε να την ελέγξουμε από το Band 6. Αυτές είναι οι επιλογές. Και ένα μενού με όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές, το οποίο είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω κάνουμε την οθόνη, ξεκινάει είτε από την αρχή είτε προφανώς από το τέλος, αν το κάνουμε από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, τώρα εδώ να δούμε μία-μία τις επιλογές, η κατάσταση, πόσο έχουμε περπατήσει, οι θερμίδες που έχουμε κάψει και πόσες φορές μας έχει ενημερώσει ότι είμαστε ακίνητοι. Ευτυχώς δεν έχει ξεκινήσει να μετράει τίποτα από αυτά ακόμα. Λοιπόν, η καρδιακή παλμή μας δεν μπορεί να τους μετρήσει, προφανώς γιατί δεν το έχω στο χέρι μου αυτή τη στιγμή. Η περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, πολύ χρήσιμη συγκεκριμένη μέτρηση. Και η ειδοποίηση, που επίσης αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια νέα ειδοποίηση, μπορούμε να διαλέξουμε από τα διαφορετικά είδη άσκησης που μπορεί να καταγράψει πριν ξεκινήσουμε κάποιο από αυτά. Ιστορικό για την άθλησή μας, δεν έχει κάποιο ιστορικό. Το στρες δεν μπορεί να το μετρήσει και αυτό αυτή τη στιγμή. Την αναπνοή μας, να κάνουμε ασκήσεις για την αναπνοή. Events, για να δούμε, δεν έχει κάποιο reminder. Ξεχωριστό ξυπνητήρι, πολύ χρήσιμο, μπορούμε να διαλέξουμε ένα ξυπνητήρι κατευθείαν από το ρολόι, από το band και να το ορίσουμε τον καιρό, τον είδαμε έτσι κι αλλιώς. Μουσική την είδαμε επίσης, παγκόσμιο ρολόι για να μας δείχνει την ώρα σε διαφορετικές πόλεις, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μόσχα, okay. Δεν είναι χρήσιμο αυτή την εποχή. Οι ρυθμίσεις, πάμε να δούμε τι ρυθμίσεις έχουμε για την οθόνη, να αλλάξουμε το watch face ανάμεσα σε αυτά που είναι ήδη εγκατεστημένα στο ρολόι, το do not disturb για να μην μας ενοχλεί με τη δόνηση τις ώρες που δεν θέλουμε, να αλλάξουμε τη φωτεινότητα της οθόνης, okay, θα την αφήσουμε στο τέρμα, αρκετά φωτεινή η οθόνη για ένα band, να επιλέξουμε αν θα κλειδώνει η οθόνη του, δεν υπάρχει λόγος. Αν θα ξυπνάει η οθόνη όταν την ακουμπήσουμε ή όταν η άλλη επιλογή τι είναι. Swipe up, όχι. Θα το αφήσουμε όπως είναι λοιπόν. Auto screen off, μετά από πόση ώρα θα σβήνει η οθόνη. 6, 7, 8, 9 και 10 δευτερόλεπτα. Καλά είναι εκεί. Και screen on upon notification. Αν θα ανάβει η οθόνη όταν έρχεται μια νέα ειδοποίηση. Προφανώς θέλουμε να ανάβει, να ανοιχνεύει την δραστηριότητα για να ξυπνάει και να αρχίζει να την καταγράφει. Επανεκκίνηση, factory reset, δεν έχω λόγο να κάνω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις και πάμε στα περισσότερα. Κάμερα για να χρησιμοποιήσουμε το Band 6 για να βγάλουμε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου μας. Χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση και το find device για να μπορούμε να βρούμε το τηλέφωνο. Αν το διαλέξω αυτό λογικά θα αρχίζει να αγκαρίζει τώρα. Ναι, εντάξει, σε ευχαριστώ. Χτυπάει πολύ δυνατά, ακόμα και παρότι είναι στο αθόρυβο αυτή τη στιγμή το Poco F3, για να μπορούμε να το βρούμε σε περίπτωση που το έχουμε χάσει στον ίδιο χώρο προφανώς, ενώ είναι συνδεδεμένο με το Band 6. Αυτές είναι όλες οι επιλογές που έχει, αυτή είναι η εφαρμογή με την οποία μπορούμε να χειριστούμε όλα όσα έχει διαθέσιμα. Προφανώς είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να έχω μια εικόνα για την μπαταρία του. Σύμφωνα με τη Xiaomi, η μπαταρία διαρκεί έως και 14 μέρες, κάτι το οποίο με μια τόσο μεγάλη οθόνη είναι αρκετά, είναι μάλλον ένα κατόρθωμα για ένα band. Η διαδικασία της φόρτισης γίνεται πολύ εύκολα, όπως είδαμε με το συγκεκριμένο φορτιστή. Παλαιότερα band, είτε της Xiaomi είτε άλλων εταιριών, υπήρχε μια πιθανότητα να μην εφαρμόσει καλά ο φορτιστής στο κάτω μέρος, με αποτέλεσμα να μην φορτίζουν και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εδώ από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα για το Band 6 και όλες τις επιλογές που έχει και το ίδιο, αλλά και η εφαρμογή, το Mi Fit, με την οποία προφανώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα υπόλοιπα wearable προϊόντα της εταιρείας. Και να θυμίσω εδώ απλά τυπικά ότι την εφαρμογή φυσικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εγκαταστήσουμε σε οποιοδήποτε Android smartphone και όχι μόνο τα τηλέφωνα της ίδιας της Xiaomi ή της Poco όπως το F3 που έχω μπροστά μου. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!